Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Εδώ είμαστε στη συνάντηση του Easy Greek. Έχουμε έρθει εδώ, συναντηθήκαμε με τους φίλους, με τις φίλες βασικά του Easy Greek. Αποφασίσαμε σήμερα, χρησιμοποιώντας τον κόσμο που έχει έρθει εδώ, να κάνουμε μια συνέχεια στο επεισόδιο μας για τα αρχαία ελληνικά. Το 2018 είχαμε βγάλει ένα επεισόδιο στο οποίο ρωτήσαμε τον κόσμο στον δρόμο άμα ξέρει αρχαία ελληνικά. Έχω ιδιαίτερη σχέση, ό,τι κάναμε στο σχολείο. Έκτοτε τίποτα. Δεν ξέρω αρχαία ελληνικά. Καθόλου. Θυμάσαι τίποτα από το σχολείο, ας πούμε? Πολύ λίγα πράγματα. Θυμάσαι τίποτα, θέλω να πω, οτιδήποτε? Είμαι η εστιασμένη Στέιση. Κάτι από Όμηρο θυμάμαι, δεν θυμάμαι πολλά. Το πράτο, αυτά τα θυμάμαι, ναι, άλλο δεν θυμάμαι. Όμως, λίγο. Λάβαμε πάρα πολλά σχόλια ότι η μεθοδολογία μας για αυτό το βίντεο ήταν τελείως λάθος. Ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να βάλουμε αρχαία κείμενα μπροστά στον κόσμο και να τους ρωτήσουμε αν μπορούν να τα μεταφράσουν. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα και αποφασίσαμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Οπότε, σε αυτό το βίντεο θα βάλουμε κείμενα στα αρχαία ελληνικά και θα ρωτήσουμε τους φίλους και τις φίλες από εδώ τι μπορούν να μεταφράσουν από τα αρχαία ελληνικά. Πάμε να δούμε. Διαλέξαμε τρία κείμενα με κριτήρια την παλαιότητα και τον βαθμό δυσκολίας. Διαλέξαμε ένα κείμενο από την Καινή Διαθήκη, που είναι στην ελληνιστική κοινή και είναι πιο πρόσφατο και κατανοητό, ένα απόσπασμα από την Πολιτεία του Πλάτωνα, συγκεκριμένα την Αλληγορία της Σπηλιάς, και το Προήμιο της Οδύσσειας του Ομήρου, το οποίο είναι και το πιο αρχαίο και θεωρητικά δυσκολότερο κείμενο από τα τρία. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν συμπεριλάβαμε ολόκληρες τις απαντήσεις, ούτε ολόκληρα τα κείμενα, αλλά μπορείτε να βρείτε ολόκληρα τα κείμενα που χρησιμοποίησαμε μαζί με τις μεταφράσεις κάτω από το βίντεο. Σας έχουμε αρχαία κείμενα. Κείμενα από διαφορετικές εποχές. Διαβάστε, προσπαθήστε να μεταφράσετε. Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννη, 21ο κεφάλαιο. Τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Και είδα καινούριο ουρανό και καινούρια γη, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Και είδα ουρανού καινούριο και γη καινούρια. Και είδε καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Και ήρθε ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη. Απήλθον σημαίνει... Τι σημαίνει? Έφυγε. Έφυγε, ναι. Εξαφανίστηκε. Έφυγαν μάλλον το απήλθαν, νομίζω. Και επειδή ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν, νομίζω. Και η θάλασσα ούκ έστειν έτη. Και η θάλασσα δεν υπήρχε, δεν υπάρχει. Και η θάλασσα, δεν είναι... Έτη. Τι είναι το έτη? Και η θάλασσα δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι. Τι είναι το έτη? Και την πόλη την Αγία Ιερουσαλήμ, καινούρια την είδα, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, ετοιμασμένη σαν νύφη κοσμημένη για τον άντρα της. Και είδαν και την πόλη της Αγίας Ιερουσαλήμ καινούρια, νέα, και νυν. Κατέβηκε από τον ουρανό του Θεού. Κατεβαίνουσαν όπως κατέβαιναν. Η οποία κατέβαινε, η Ιερουσαλήμ, είναι κατεβαίνουσαν, είναι θηλυκό. Κατεβαίνοντας από τον ουρανό, από το Θεό. Προετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη, διακοσμημένη, πώς να το πω. Το Ανδρία αυτής. Το Ανδρία αυτής. Ναι. Πρέπει, όλο πρέπει. Προς τον άντρα της, γιατί για είναι, και, άντρα δο, είναι της. Και δοτική. Για τον άντρα της. Ναι, για τον άντρα της. Είναι νύφη. Δοτική, ναι. Είναι νύφη, σωστά. Αυτός που νικά θα κληρονομήσει αυτά και θα είμαι σε αυτόν Θεός και αυτός θα μου είναι γιος. Θα το κάνουμε όλο. Ναι. Όλο. Αυτός που νίκησε, να, τώρα δυσκολευτήκαμε. Είστε αυτό, τα αυτά. Έστε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και είμαι εγώ ο Θεός και αυτός ο γιος μου. Αυτός που νικά, σε αυτόν θα είναι όλα. Και θα είμαι γι' αυτόν ο Θεός και αυτός θα είναι ο γιος μου. Αλλά για τους δειλούς και άπιστους και βδελιρούς και φωνιάδες και πόρνους και μάγους και ειδωλολάτρες και για όλους τους ψεύτες, το μέρος τους θα είναι μέσα στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη, το οποίο είναι ο θάνατος ο δεύτερος. Στους δειλούς και στους άπιστους και στους... που είναι βρωμεροί και θα τους φωνεύσει και τις πόρνες και
Κόψε το αυτό. Και στους ειδωλολάτρες και σε πάντες τους, σε αυτόν το μέρος, μέσα στην καιόμενη λίμνη, μέσα στη, στο θείο, στο θιάφι και στην πυρά, στη φωτιά, θα είναι ο δεύτερος θάνατος. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε και θέλετε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας, γίνετε μέλος μας στη σελίδα μας στο Patreon. Εκεί θα βρείτε απομαγνητοφωνήσεις γι' αυτό και πολλά άλλα επεισόδια, ασκήσεις, ασκήσεις στο Quizlet, Protection, η προστασία, επιβιώνω, επιβιώνω και πολλά άλλα καλούδια. Σας περιμένουμε. Πολιτεία Πλάτωνα 514, περίπου 375 π.Χ. Πρώτον ανθρώπων. Τι πρόταση είναι αυτή, συγγνώμη είναι, τώρα. Είναι, είναι, είναι τεράστια πρόταση. Ε? Ρε Πλάτωνα, κάτσε. Ναι. Δεν ξέρεις τι σημαίνει τελεία. Ύστερα από αυτά, είπα, δοκίμασε να απεικονίσεις την ανθρώπινη φύση μας ως προς την παιδεία και την απαιδευσία της, πλάθοντας με το νου σου μια κατάσταση όπως η ακόλουθη. Φαντάσου δηλαδή ανθρώπους σε ένα οίκημα υπόγειο, κάτι σαν σπηλιά, που το άνοιγμά της, ελεύθερο στο φως, σε μεγάλη απόσταση, θα πλώνεται σε όλο το πλάτος της σπηλιάς και τους ανθρώπους αυτούς να βρίσκονται μέσα εκεί από παιδιά, αλυσοδεμένοι από τα σκέλια και τον αυχένα, ώστε να μένουν ακινητοποιημένοι και να κοιτάζουν μόνο προς τα εμπρός. Το φαντάζομαι, είπε. Ας πούμε... Έχω καταλάβει, μάλλον είναι από το σπήλι αυτό. Είναι, ναι, είναι από το σπήλι. Εντάξει, αυτό προφανώς. Το κατάλαβα. Το λέει κιόλας. Το λέει. Α, το λέει. Περιγράφει τέλος πάντων πώς θα είναι το σπήλαιο όπου θα ζουν οι άνθρωποι. Θα κοιτάζει δηλαδή προς το φως, δηλαδή θα είναι μακριά η έξοδος. Μετά από αυτά, είπα, απίκασον. Τι σημαίνει απίκασον? Το άφησα πίσω. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Πιστεύετε ότι σημαίνει, τι καταλαβαίνετε από αυτό το κείμενο? Ποιο νόημα κάνει? Σαν να μιλάει λίγο για τη μοίρα του ανθρώπου. Η βοήθεια του κοινού. Μετά από αυτά, είπε, την είσοδο έχουν στο φως, μακριά μου. Ναι, τα σπήλαια. Ωραία, πάμε παρακάτω. Βλέπω. Δύσκολα μας βάζεις. Είπε. Με δεμένη, ενδεσμής και στα σκέλη. Θα έχουν δεσμά στα σκέλη και στο ναυχένα. Ναυχένα, ώστε να μπορούν να βλέπουν μόνο μπροστά. Πάσο. Πάσο. Δεν προσπαθώ. Να κάνω προσπαθώ. Δεν προσπαθώ, θα το σκοτώσω. Μπορείτε να εντοπίσετε λέξεις που καταλαβαίνετε? Ναι, μπορώ να εντοπίσω λέξεις που καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να το αποδώσω σωστά. Οπότε είναι αμαρτία για το κείμενο. Αμαρτία για το κείμενο. Ιδού λοιπόν άνθρωποι, οι οποίοι είναι μέσα σε ένα σπήλαιο, με την είσοδο να είναι προς το φως και το σπήλαιο να είναι πολύ μέσα, και έχουν από παιδιά δεσμά και μόνο μπροστά μπορούν να βλέπουν. Προήμιο, Ομήρου Οδύσσια, τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. Πόντο πάθεν άλγια ον καταθυμών. Τον άντρα Μούσα, τον πολύτροπο να μου ανιστορήσεις, που βρέθηκε ως τα πέρατα του κόσμου να γυρνά, αφού της Τρίας πάτησε το κάστρο το ιερό. Γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές, και έζησε κατά μεσή στο πέλαγος πάθη πολλά που τον σημάδεψαν, σηκώνοντας το βάρος για τη δική του τη ζωή και των συντρόφων του τον γυρισμό. Κι όμως δεν μπόρεσε που τόσο επιθυμούσε να σώσει τους συντρόφους, γιατί εκείνοι χάθηκαν από τα δικά τους τα μεγάλα σφάλματα, νήπιοι και μωροί, που πήγαν και έφαγαν τα βόδια του υπέρλαμπρου ήλιου, και αυτός τους άρπαξε του γυρισμού τη μέρα. Από που θες, Θεά, ξεκίνα την αυτήν την ιστορία, κόρη του Δία, και πες την και σε μας. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε, γιατί το κάναμε πολύ στο σχολείο. Mm-hmm. Έχουν περάσει κάτι χρόνια από τότε, λίγα. Δεν μπορώ να βγάλω ούτε νόημα. Δεν ξέρω και εγώ τίποτα, εδώ τώρα το ούτε χάσαμε. Νόημα. Ούτε νόημα, ε. Το χάσαμε εντελώς. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις που καταλαβαίνω, αλλά από τη στιγμή μου λείπει το υποκείμενο. Μου λείπει σε τι χρόνο μιλάει. Ωραία. Μιλάει στη Μούσα και της λέει: Μούσα, τον άνδρα, τον πολύτροπο. Τον άντρα τον πολύτροπο, πες μου Θεά, που χρόνια. Ναι, ναι, έτσι, έτσι ξεκινάει, αυτό ναι. Το θυμάμαι. Είδε πολλές πόλεις των ανθρώπων. Ναι. Και γνώσεις. Και
Και γνώρισε πολλούς, πολλά μυαλά, κάτι τέτοιο. Νόν, εγνώ. Αφτάρ ή τι, αφίλετο νόστιμο νήμαρ. Το νόστιμο νήμαρ. Ναι, το γνωστό νόστιμο νήμαρ. Το γνωστό νόστιμο νήμαρ. Τι είναι το νόστιμο νήμαρ, είναι μου. Ναι, ούτε ναι. Εγώ ξέρω. Δεν ξέρουμε. Νόστιμο νήμαρ. Πάντως είναι νόστιμο. Το ήμαρ. Πολλά έπαθε μακριά στη θάλασσα, πολλούς πόνους. Βούς είναι η... Το βό. Ναι, δεν ξέρω. Η βοή. Η φωνή. Βοή. Είναι η βοή. Κάτι για την κόρη του Δία, λέει. Την Αθηνά που ήταν η προστάτηδα και βοηθός του, και η προστάτηδα του Οδυσσέα. Ορίστε. Στα τείχη της Ιεράς Τρίας και έπαθε στη θάλασσα πολλά δεινά. Αλλά ούτε τους εταίρους του παράτησε, ούτε τις ατασταλίες φετερίστηκε. Θα έλεγα ότι δεν τα... Δεν το έχω. Δεν το έχω. Και το έχω και στο μυαλό μου έτσι, οπότε μου είναι δύσκολο να το αποδώσω στα νέα ελληνικά. Ναι. Και εγώ θυμάμαι λέξεις, αλλά δεν θέλω να το προσπαθήσω γιατί θα είναι πάλι θα βιβλώσουμε το κείμενο. Σε αυτά οφείλεται η νόστιμο νήμαρ, η μέρα της επαναπάτρισης. Ω Θεά, κόρη του Διός, πες και σε μένα. Θεά που είναι η κόρη του Δία, είπε και ημίν. Είπε και ημίν. Πες μου και εμένα. Για την Αθηνά θα λέει. Πες μου και εμένα. Λοιπόν, ξέρουμε την αρχή και ξέρουμε και το τέλος. Υπέ και η μην, πες μου και εμένα. Για την Αθηνά προφανώς λέμε, η θεγατέρα του Διός. Ξέρουμε την ιστορία, γι' αυτό έχουμε μία ιδέα, αλλά ότι άμα το διαβάζαμε έτσι, ότι θα, εγώ τουλάχιστον θα καταλάβαινα, αν δεν το ήξερα, δεν θα το καταλάβαινα, η αλήθεια είναι. Όλοι οι άνθρωποι που τους ρωτήσαμε για αυτό το βίντεο είναι μορφωμένοι. Διδάχτηκαν αρχαία στο σχολείο. Δεν θέλαμε να προσβάλλουμε κανέναν όσον αφορά το πόσο θυμούνται τους. Μπορεί να μην είχαν επαφή με τα αρχαία ελληνικά για δεκαετίες. Και αυτό είναι, ας πούμε, η μέση επαφή του μέσου Έλληνα με τα αρχαία ελληνικά. Θέλει μια διαρκή επαφή και μια κατάρτιση και μια εξειδίκευση ώστε να μπορεί ένας άνθρωπος να μπορεί να εντρυφήσει και να καταλάβει αυτά τα αρχαία κείμενα. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τα νέα μας. Και θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους συνδρομητές και τα μέλη μας στο Patreon. Δεν θα ήμασταν πουθενά χωρίς εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας πείτε τα σχόλιά σας και για αυτό το επεισόδιο. Ποια είναι η δική σας σχέση με τα αρχαία ελληνικά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Μέχρι τότε, γεια σας! Από την πηγή του νερού τη ζωή θα δώσω δωρεάν. Είμαστε πολύ μορφωμένοι. Τυχερές νομίζω είμαστε. Ναι.